Δεκάδες αντικείμενα ανεκτήμητης αρχαιολογικής αξίας ανασύρουν οι αρχαιολόγοι από τους τρεις τάφους που εντοπίστηκαν στην οδό Κώστα Κρυστάλλη χθες κατά τη διάρκεια σκαπτικών εργασιών για το αποχετευτικό σύστημα Λεμεσού. Η περιοχή είναι γνωστή στους αρχαιολόγους ως νεκρόπολη και δεν αποκλείουν να εντοπίσουν και άλλους τάφους κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Πρόχοι, νοχώες, αμφορείς, κύπελα και πινάκια είναι μερικά από τα είδη που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις των αρχαιολόγων, οι τάφοι ανάγονται στην αρχαϊκή περίοδο. Λόγω του μεγάλου αριθμού των αγκείων που βρίσκονται μέσα στους τρεις τάφους, οι ανασκαφές θα συνεχιστούν και αύριο. Μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου, που γυτνιάζει με το σημείο των ανασκαφών, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το έργο των αρχαιολόγων και να θαυμάσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Κύπρου. Όλα τα αγκεία που οι αρχαιολόγοι έβγαλαν με μεγάλη προσοχή στην επιφάνεια καταγράφηκαν και μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού για σκοπούς αξιολόγησης και ταξινόμησης.